Να ερευνηθεί εξονυχιστικά ο ηλεκτρονικό υπολογιστή του 33χρονου που σκότωσε ο 50χρονο όταν έμαθε ότι το θύμα βίαζε και εκβίαζε την 18χρονη κόρη του, θα ζητήσει η πλευρά τη νομική εκπροσώπηση του δράστη. Ο 50χρονο θα καταθέσει υπόμνημα την ερχόμενη Δευτέρα κατά τη διάρκεια τη απολογία του στον ανακριτή, ζητώντα να ερευνηθεί ο ηλεκτρονικό υπολογιστή του 33χρονου για να διαπιστωθεί αν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό και από άλλε γυναίκε. Παράλληλα, θα ζητηθεί να κατασχεθεί το κινητό του και να ερευνηθεί μαζί με το κινητό τηλέφωνο της 18χρονης στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Η κόρη του ήταν πάρα πολύ διστακτική στο να αναφέρει στοιχεία και να αναφέρει και ποιο ήταν εκείνο ο οποίο διέπραξε αυτά τα αδικήματα σε βάρο τη. Επειδή λοιπόν ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και δίσταζε να αναφέρει πράγματα, ίσω και επειδή ήταν μπροστά ο πατέρα τη, φοβόταν, ε, τη είπα ότι να πάρει το χρόνο τι μερικέ μέρε να το συνειδητοποιήσει για να προχωρήσουμε. Να πάνε σε έναν ψυχολόγο για να την υποστηρίξει ψυχολογικά. Γιατί διέγνωσα ότι υπήρχε θέμα φοβία, έτρεμε ολόκληρη όταν μου μιλούσε. Και τη είπα επίση ε, να τα καταγράψει όλα ω ιστορικό. Σε ένα έγγραφο το οποίο θα μου ενεχείριζε, προκειμένου στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσω για να συντάξω τη μήνυση. Ε, Όπω επίση τη είπα να ανακτηθεί με ηλεκτρονικό, αδιαμφισβήτητο τρόπο από ειδικό τεχνικό ε, κάποια μηνύματα και ένα βίντεο τα οποία μου ανέφερε ότι υπάρχουν, ώστε να μπορέσουμε να τα καταθέσουμε στην εισαγγελία κατά την υποβολή της μήνυσης. Σε ό,τι αφορά στα απειλητικά μηνύματα που φέρεται να έστελνε στη 18χρονη ο 33χρονο του τελευταίους μήνε, προκύπτει ότι σε ένα από τα επίμαχα SMS αναγραφόταν τα εξή. Αν δεν μου δώσει τα χρήματα, θα μιλήσω σε όλου και στην οικογένειά σου για τι φωτογραφίε. Όταν ο πατέρα τη 18χρονη είδε κάποιο από τα απειλητικά μηνύματα που έστελνε ο κουνιάδο του στην κόρη του, είπε στην κοπέλα, θα το τακτοποιήσω. Άκουσε ότι η κόρη του κακοποιήθηκε σεξουαλικά. Τι έπρεπε να κάνει, πήρε την κόρη του και ήρθαν σε έναν δικηγόρο για να τον οδήσουν πώ να χειριστούν την υπόθεση. Αυτό εννοούσε τακτοποίηση. Έτσι. Σε εκείνη τη φάση. Mm -hmm. Γιατί ακούστηκαν πολλά ότι είπε θα το τακτοποιήσει και προσπάθησαν κάποιοι να το συνδέσουν με ανθρωποκτόνο πρόθεση. Δεν ήταν έτσι. Η τακτοποίηση αφορούσε αυτό. Mm -hmm. Μετά όμω αργότερα τι πρωινέ ώρε τη Τρίτη, φαίνεται ότι το. Η οργή, η θλίψη, η στεναχώρια έγιναν πάρα πολύ έντονε, κυρίω λόγω τη ιδιότητα του προσώπου το οποίο διέπραξε τι πράξει. Δηλαδή, πιστεύω ακράδαντα ότι αν ήταν ένα τρίτο ο οποίο το είχε κάνει αυτό, ίσω δεν θα είχαν γίνει όλα αυτά που έγιναν. Ε, πάρα πολύ στενοχωρήθηκε, όπω μου είπε, και ενοχλήθηκε από το γεγονό ότι δεν κατάλαβε επειδή είχε στενή συγγενική σχέση. Και εκεί τα πράγματα έγιναν παρα... ίσω. Ίσως πλέον επηρεάστηκε πάρα πολύ η λογική και η κρίση του στο μεταξύ, ο ποινικολόγο Αλέξη Κούγια αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει τον 50χρονο κατηγορούμενο για την υπόθεση ανθρωποκτονία του φερόμενου βιαστή τη κόρη του, όπω έγινε γνωστό με ανακοίνωση από το γραφείο του κ. Κούγια. Στην υπόθεση θα συνεχίσει να βρίσκεται και ο δικηγόρο του 50χρονου, Μιχάλη Βασιλικό. Η ανακοίνωση του γραφείου του κ. Κούγια αναφέρει τα εξή. Ο κατηγορόμενο για την υπόθεση τη ανθρωποκτονία του βιαστού τη κόρη του ζήτησε από τον επικεφαλή του γραφείου μα, κ. Αλέξη Κούγια, μαζί με τον δικηγόρο κ. Μιχάλη Βασιλικό, να αναλάβουμε την υπεράσπιση του. Ο κ. Κούγια απεδέχθη το αίτημα τόσο του ιδίου του κατηγορουμένου όσο και όλων των μελών τη οικογένειά του και αφού την συνεπεράσπιση αυτή την απεδέχθη και ο εκλεκτό συνάδελφο Βόλου, κ. Μιχάλη Βασιλικό, από σήμερα σε συνεργασία με τον εκλεκτό συνάδελφο, όλοι οι δικηγόροι του γραφείου μα ασχολούμεθα με τα υπερασπιστικά χαρακτηριστικά αυτή τη υποθέσεω.